Θεοτη δεύτερη, σελίδα 1054, πρώτο κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Δευτέρα Τιμοθέου, πρώτο κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Κράτη Τιμόθε, το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων, τους οποίους οίκουσες παραμού με τεπίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Την καλή παρακαταθήκην φύλαξον δια του Πνεύματος του Αγίου του Ενικούντος εν ημίν. Εξεύρισε ότι με επεστράφησαν πάντες η εν τη αισία εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ήρθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονησιφόρου, διότι ο Πολάκης με παρηγόρησε και δεν επεσχύνθη την άλυσή μου, αλλά όταν ήλθε εν εις Ρώμην, με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρεν. Ήρθε ο Κύριος να δώσει σε αυτό να έβρει έλεος, παρακυρίω εν εκείνη τη μέρα και όσας διακονίας έκαμε εν Εφέσος ή εξεύρεις καλύτερα. Σύ λοιπόν τέκνον μου, ενδυναμού δια της χάριτος εν Χριστώ Ιησού και όσα ήκουσας παρά μου δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους ή την εστέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωση. Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς μέριμνας δια αρέσει το στρατολογήσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται, τις δε στεφανούτε, εάν ο μήμος δεν αγωνιστεί. Κοπιάζων Γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν, ενώ εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δε να σου δώσει ο Κύριος σύνεση εις πάντα. Αμήν. Γέροντας τώρα ο Παύλος, γύρω στα 70, λίγο λιγότερο, χρόνια του, με την ίδια αγάπη, με την ίδια φλόγα, με τον ίδιο ζήλο στην καρδιά για το όνομα του Χριστού, στέλνει την τελευταία του επιστολή στον αδελφό του, συστρατιώτη του, σύντουλό του, νεαρό Τιμόθεο. Και τα λόγια του είναι γεμάτα αγάπη, αλλά σαν λόγος Θεού και γεμάτα αποκάλυψη. Δεν του λέει να ζήσεις, να χαίρεσαι, να ευτυχήσεις, χρόνια πολλά, αλλά του λέει κράτα το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων. Αυτό κράτα, Τιμόθε. Κράτα το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων, τους οποίους σήκουσες παρεμού. Πώς? Με ταπίστεως και αγάπης. Δεν μπορείς να κρατήσεις το Λόγο του Θεού στη ζωή σου αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, η αλήθεια και η αγάπη. Η πίστη και η αγάπη. Μόνο με πίστη, με εμπιστοσύνη στον Θεό, στον Χριστό και στα λόγια Του και αγάπη στο Θεό, στον πλησίον και στον αδελφό σου. Αυτό το οποίο σου εμπιστεύθηκα, την καλή παρακαταθήκη, φύλαξε τι πώς, δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς αλλιώς να τη φυλάξεις. Δεν μπορείς να στέκεσαι στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού, στο πέρασμα των χρόνων, εάν δεν ενικεί εν δυνάμει μέσα σου η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά εκείνο που έχει σημασία για σήμερα είναι «Σύ λοιπόν τέκνο μου εν δυναμού». Μα δεν είσαι δυνατός, δεν ήσουν μαζί με τον Παύλο, δεν έχεις εργαστεί. Εν δυναμού. Δηλαδή, έλα πιο κοντά στη δύναμη που είναι ο Χριστός. Αγωνίζου, κακοπάθησε. Ο χριστιανισμός, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι τραλαλά, δόξα, αλληλούια και τελειώσαμε. Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Αγωνίζου τον αγώνα των καλών. Συνέχιζε το δρόμο που ο Θεός έχει χαράξει μπροστά σου. Κράτα την πίστη σου. Κουβάλα το σταυρό σου. Και ιδιαιτέρως ενδυναμού. Πότε? Συνεχόμενα. Από πίστη σε πίστη, από δύναμη σε δύναμη, εξελίσσεται ο χριστιανός.
από ευλογία σε ευλογία. Αυξάνει ο χριστιανός, οικοδομείται ο χριστιανός, αναζωπυρώνεται συνεχόμενα ο χριστιανός, πλησιάζει το Θεό, αγωνίζεται στο Λόγο του Θεού, αγωνίζεται στις προσευχές, αγωνίζεται στο έργο του Θεού, αλλά ιδιαίτερος αγωνίζεται στον αγιασμό του. Και πώς θα δυναμώσεις, Τιμόθε? Δια της χάριτος που θα βρεις μέσα στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς μόνος κατά χάρη. Και πώς θα βρεις τη χάρη του Χριστού? Όταν μάθεις να ταπεινώνεσαι μπροστά στο Χριστό πάντοτε, ομολογώντας την ενοχή σου, την αδυναμία σου, με επίγνωση ότι είσαι άνθρωπος ουτιδανός, τυποτένιος και καμία αξία δεν έχεις χωρίς τον Χριστό. Άρα ταπεινώνεσαι, να ταπεινώνεσαι, Τιμόθεε, μπροστά στο Χριστό, να πλησιάζεις τον Χριστό και να του λες: Κύριε, εσύ είσαι Κύριος, εγώ είμαι. Και αν κάνεις πάντα τα διατεταγμένα, να λες μες στην καρδιά σου: αχρίος δούλος είμαι, γιατί έκανα αυτό που χρωστούσα. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδερφοί, άγιος άνθρωπος του Θεού. Ενδυναμού. Και μόνο όταν ενδυναμώνεσαι θα μπορέσεις τα λόγια σου, που δεν είναι πια λόγια δικά σου αλλά είναι λόγια του Θεού, ο λαλώνας λαλείος λαλών λόγια Θεού, τα λόγια σου που είναι λόγια Θεού, τότε κοίταξε που θα τα παραδώσεις, που θα τα εμπιστευτείς, όχι που θα ευαγγελίσεις, αλλά κοίταξε τι θα εμπιστευτείς, που θα εμπιστευτείς, σε πιστούς ανθρώπους, αξιόπιστους ανθρώπους εμπιστοσύνης, όχι στο χουζά, στον ουζά, ούτε στον αχείο. Αι, καλά παιδιά, καλά παιδιά είναι, δεν είναι οι κατάλληλοι. Ενδυναμού για να μπορέσεις να έχεις δικαία κρίση. Ενδυναμού για να μπορείς να έχεις αληθινή κρίση. Ενδυναμού για να μπορέσεις να παραδώσεις εν πνεύματι και αληθεία τα λόγια του Θεού σε ανθρώπους πιστούς, οι οποίοι επειδή είναι πιστοί θα μπορέσουν να είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Και έτσι προχωράει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αδερφοί. Και μάθε ότι ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, γιατί εκείνο που πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι να αρέσει στο στρατολογήσαντα. Και όταν λέμε βιωτικές υποθέσεις δεν σημαίνει ότι εργαζόμεθα. Ο Απόστολος Παύλος με τα χέρια του εργαζότανε για τον εαυτό του και για τους άλλους. Και δεν ήθελε να χάσει αυτό το καύχημα, ότι κάμω αυτό που μου εμπιστεύτηκε ο Θεός αδάπανα. Κάποτε ήρθε κάποιος και με ονείδησε. Μου λέει: εγώ δεν δουλεύω γιατί έχω πολύ μεγάλο έργο. Του λέω: ο Θεός με φώτισε και δεν το είπα με εξυπνάδο ούτε με υπερηφάνεια. Το έργο σου είναι πιο μεγάλο από το Αποστόλου Παύλου. Γιατί ο Απόστολος Παύλος το έργο αυτό το μικρό που είχε το έκανε μετά τη δουλειά του. Αλλά δεν το είπα σε αυτόν, στον εαυτό μου το είπα. Ούτε ξέρω αν το άκουσε, ούτε αν το κατάλαβε, στον εαυτό μου το είπα. Αδερφοί αγαπητοί, μην μπούμε ποτέ στην καρδιά μας: δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Αυτά είναι στα χέρια του Θεού. Εσύ θα κάνεις αυτό που μπορείς και ο Θεός θα κάνει αυτά που εσύ δεν μπορείς. Ποτέ μην πεις δεν μπορώ. Εκείνο δε που απαγορεύεται είναι δεν θέλω.
Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος. Θέλω, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, θα μπορέσω ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Και τέλος, εάν δε και αγωνίζετε τις, δεν στεφανούτε εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Νομίμως. Με τα νόμιμα όχι των εθνών, του Ευαγγελίου. Πότε τα κατάφερε να μεταφέρει ο Δαβίδ την Κιβωτό της Διαθήκης, όταν χρησιμοποίησε νομίμως ιερείς και λεβίτες και μάλιστα μετά τον αγιασμό τους. Αδελφοί αγαπητοί, έτσι θα τα καταφέρνουμε κι εμείς. Νομίμως αγωνιζόμενοι, κακοπαθούντες ως καλοί στρατιώτες, ιδιαιτέρως πάντοτε στη ζωή μας με δικαία και αληθινή κρίση. Όχι κατόψι να κρίνουμε, ούτε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το θέλημα του Θεού και εξητώντας τη συμμαρτυρία της κρίσης μας μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα στις ενέργειες του Θεού. Και τότε η ζωή μας θα είναι ευάρεστη και το μέλλον μας καλό, ευλογημένο, και η δόξα του Θεού πάντοτε θα προπορεύεται στη ζωή μας. Και όλα αυτά με μια απλή προσευχή: βόηθα μας Θεέ μου. Πιστεύουμε στο Λόγο Σου, βοήθησέ μας την απιστία μας. Δεν μπορούμε, Εσύ μπορείς. Εμείς θέλουμε, προπορεύσου τη ζωή μας. Αμήν. Αμήν, αδερφοί.